Ερχόμαστε σε κάτι που θα μοιάζει ανέκδοτο πριν από λίγο καιρό, αλλά μέσα στην κρίση αρχίζουν κάποιοι να σκέφτονται πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να ταξιδεύει με αεροπλάνο όρθιος? Και όμως είναι. Μια εταιρεία χαμηλού κόστους, ένα από τα κακά παιδιά των αερομεταφορών, η Ryanair, είναι αυτή η οποία είχε κάνει και την αγωγή κατά της Ολυμπιακής, για να ρίξει το κόστος, σκέφτηκε να ζητήσει από την εταιρεία Boeing να φτιάξει αεροσκάφη στα οποία οι επιβάτες θα πετούν όρθιοι. Στην πραγματικότητα, όπως θα δείτε και στο σχεδιάγραμμα, δεμένοι σε μια χειρολαβή. Ιρλανδός στην καταγωγή, αλλά Σκοτσέζος στην τσέπη, ο πρόεδρος της Ryanair, Michael O'Leary, αναζητεί τρόπο να βάλει στα αεροσκάφη του θέσεις για ορθίους. I see no reason why a certain portion of the cabin shouldn't be free of charge, in much the same way that people stand on board rail trains in the UK and stand on the London Underground. But if we were to say to those people, you know, will you stand for an hour on the flight if it's free? I think you'd get a lot of people who actually would choose to do so. Ήδη η Ryanair έχει ζητήσει από την Boeing να επεξεργαστεί ιδέες για ένα σύστημα στήριξης, το οποίο θα επιτρέπει σε επιβάτες να ταξιδεύουν χωρίς να κάθονται. Θα υπάρχει μια εγκατάσταση αποτελείμων από 4 σειρές από 3 υποστηρίγματα που θα φέρουν ζώνες ασφαλείας ή και σκαμπό και θα χωρούν 12 ανθρώπους. Non, pas du tout. Pourquoi? Bah, on est fatigué, mais faut pas debout quand même. Au moins, y a de l'eau, parce qu'il faut payer de l'eau. Οι θέσεις θα δίνονται δωρεάν ή με έκπτωση 50%. Εκτός όμως από την Boeing, θα πρέπει να συμφωνήσει και η Ιρλανδική Υπηρεσία Αεροπλοείας για την υλοποίηση της πρότασης. Αναφέρουν μάλιστα πως η κινέζικη αεροπορική εταιρεία Spring συζητά με την Airbus για μια παρόμοια τροποποίηση. Η Ryanair είχε ανακοινώσει πως θα επιβάλλει διπλό εισιτήριο στους υπέρβαρους επιβάτες, ενώ σκεφτόταν να χρεώνει και τη χρήση τουαλέτα στο αεροπλάνο, αν και εγκατέλειψε προσωρινά το σχέδιο αυτό, καθώς η Boeing δεν ήταν σε θέση να τοποθετήσει κερματοδέχτη στις πόρτες.